Η επόμενη συνταγή που θα κάνουμε είναι κρυθαρότομε γαρίδες. Θα χρειαστούμε μισό κιλό γαρίδες φρέσκες, 500 γραμμάρια κρυθαράκι, ζωμό γαρίδας, ένα πράσινο κρεμμύδι, πιπεριά κόκκινη, πιπεριά κίτρινη, ντοματίνια, ντομάτα φρέσκια, βούτυρο Mr. Grant, μαϊντανός, 2 λεμόνια, 2 lime, τα μοσχολέμονα δηλαδή, πινόκιο αλάτι και πιπεράκι. Λοιπόν, το κρυθαράκι, το οποίο το έχουμε βάλει εκεί, φέρε μας το λίγο Ιωάννα, το έχουμε προβράσει για καθαρά για τηλεοπτικούς λόγους, δηλαδή για το χρόνο που θα χρειαστεί. Απλά έχω βάλει λίγο κρεμμυδάκι, σόδαρα λίγο το κρεμμυδάκι, έβαλα το κρυθαράκι και το έβρασα περίπου 7 με 8 λεπτά να κρατάει ακόμα. Λοιπόν, έχει ξεσταθεί το κρεμμύδι, το λάδι. Προσθέτουμε το κρεμμυδάκι, θα βάλουμε σχεδόν όλα τα λαχανικά μαζί, τις πιπεριές, το πράσο, πινόκιο. Λοιπόν, είπαμε προσθέτουμε λίγο αλατάκι, 2-3 γαρίδες, 4, να τις κόψει η Ιωάννα πάρα πολύ λεπτές, μικρές τα ζώνα, όχι πάρα πολύ λεπτές, για να τις προσθέσουμε μέσα στο μείγμα και τις υπόλοιπες θα τις σοτάρουμε και θα τις βάλουμε στο τέλος. Θα βάλουμε κλασικά ένα ξύσμα από λεμόνι και lime. Καλό. Ναι, βάλτε, ναι, παρακαλώ. Χρειαστούμε ένα ακόμα τηγανάκι, το οποίο το έχουμε εδώ, για να προσθέσουμε μετά τις γαρίδες, τις οποίες καθαρίζει τώρα, κόβει μάλλον, συγγνώμη, η Ιωάννα. Έχουμε βάλει και ντοματούλα, η οποία θα μας δώσει έτσι αρκετά περισσότερη υγρασία. Βάζουμε το κρυθαράκι και λίγο από το ζωμό. Περιμένουμε τώρα να τραβήξει τα περισσότερα υγρά, το κρυθαράκι. Λοιπόν, βάζουμε για τις γαριδούλες μας το αλάτι. Ωραία, έχει σχεδόν τραβήξει τα περισσότερα υγρά. Θα προσθέσουμε και λίγο λεμονάκι. Έχει το lime. Λοιπόν, τώρα εδώ σε αυτό το σημείο, καθώς έχει τραβήξει τα περισσότερα υγρά, ας το τραβήξουμε εκτός. Θα βάλουμε λίγο από τη φέτα που μας έχει μείνει από την προηγούμενη συνταγή. Βουτυράκι. Και μια κουταλιά γιαουρτάκι. Κράτω λίγο. Λίγο το μαϊντανό. Οι γαριδούλες που μας εδώ είναι σχεδόν έτοιμες. Θα τις κάνουμε και αυτές λίγο πλαμπέ να πάρουν άρωμα από το ούζο. Έχει μείνει και λίγο το ουζάκι. Τις ρίχνουμε και αυτές μέσα. Έτοιμες οι γαριδούλες.